Η πρόταση έγινε, μας έχει δοθεί και μας έχει επεξηγηθεί και αναλυτικά χθες σε μια πολύ ωραία συνάντηση την οποία είχαμε μαζί με τον κύριο Λοϊτζίδη και τον κύριο Χαριλάου. Θα πούμε ότι η πρόταση αφορά την στελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων σταδιακά, τόσο για τις υφιστάμενες θέσεις, όσο για τις νέες ανάγκες τις οποίες ο οργανισμός, ο ΚΙΠΗ θέλει να δημιουργήσει, τα καινούργια τμήματα. Να ευθυμίσω το μεταμοσχευτικό, τη νέα εντατική, τα τμήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, καθώς επίσης και τη σταδιακή στελέχωση των μονάδων ασθενοφόρων, της υπηρεσίας ασθενοφόρων, ούτως ώστε μέχρι και το τέλος του μέχρι και το Σεπτέμβριο να γίνει η ολική αυτονόμηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας με το δικό της νοσηλευτικό προσωπικό. Άρα ένα λεπτό, φάση, αυτό το μήνα πώς θα προσληφθούν? Αυτόν τον μήνα, όπως έχουμε ενημερωθεί στη συγκεκριμένη συνάντηση, ο οργανισμός προτίθεται να κάνει προσλήψεις κοντά στις 100. Άρα 100 άτομα μπαίνουν στα νοσηλευτήρια εντός Ιουνίου. Ναι, για να καλύψουν τις άμεσες υφιστάμενες ανάγκες τις οποίες... Μιλάμε για μόνιμες θέσεις, μόνιμες προσλήψεις, σωστά? Μιλάμε για προσλήψεις με συμβόλαια του ΚΙΠΗ, πολύ σωστά. Α, με συμβόλαια. Ναι, θα είναι μια μόνιμη θέση δουλειάς. Ακριβώς. Και στην αγορά υπάρχουν διαθέσιμοι νοσηλευτές. Ναι, κοιτάξτε, στις προηγούμενες προλήψεις, οι οποίες είχαν γίνει πριν σχεδόν έναν ανάμιση χρόνο, υπήρχε η πρόθεση από νοσηλευτικών προσωπικών να εργαστεί στον ΟΚΙΠΗ. Άρα θεωρούμε ότι αυτή η αγορά ακόμα υφίσταται, ναι. Και μετά... Το ίδιο μας έχει πει και ο ΟΚΙΠΗ πάνω στο συγκεκριμένο. Πόσοι άλλοι θα προσληφθούν στην πορεία? Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται και από τις ποιες και τι νέες υπηρεσίες ο οργανισμός θέλει να ξεκινήσει άμεσα, κύριε Κυριάκου. Αντιλαμβάνεστε, αν θέλει εντός αυτού του διαστήματος να ξεκινήσει άμεσα το μεταμοσχευτικό, θα χρειαστούν κάποιες ανάλογες θέσεις τις οποίες έχουμε συζητήσει ή τη νέα εντατική. Άρα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τον απόλυτο ακριβώς αριθμό. Αυτό εξαρτάται και από τον ΟΚΙΠΗ. Αυτό το οποίο όμως εμείς λέμε είναι ότι στη χθεσινή μας συνάντηση που είχαμε ως Διοικητικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη, έχουμε εγκρίνει τη συγκεκριμένη πρόταση του ΚΙΠΗ, την οποία και σήμερα θα μεταφέρουμε προς το Γενικό Διευθυντή. Λοιπόν, είναι 100 άτομα τώρα μέχρι το φθινόπωρο. Πόσα άλλα μου είπατε? Δεν γνωρίζουμε, όπως σας έχω αναφέρει. Ωραία, δεν γνωρίζετε. Εξαρτάται και από τις προθέσεις του ΟΚΙΠΗ για την κύριε. Το ρεπορτάζ λέει, κύριε Πετέλη, ότι το Υπουργείο Οικονομικών διαφωνεί ότι πρέπει να προσληφθούν όλα αυτά τα άτομα. Άρα διαφωνεί και με την πρόταση του ΟΚΙΠΗ. Κοιτάξτε, κύριε Κυριάκου, να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι το θέμα της υποστηλέχωσης των δημόσιων νοσηλευτηρίων είναι επαρκτό, έχει επιβεβαιωθεί με τρεις μελέτες και μια ανεργασία η οποία έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Αν υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και οποιοδήποτε άλλου. Και του ΟΚΙΠΗ, ναι. Θα ρωτήσουμε τον ΟΚΙΠΗ σε λίγο, ναι. Αυτό θα πρέπει, είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει ο ΟΚΙΠΗ, θεωρώ, να λύσει μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών. Αυτό το οποίο εμείς ζητούμε, αυτό το οποίο εμείς διαφαίνεται ξεκάθαρα είναι ότι υπάρχει θέμα υποστελέχωση στα δημόσια νοσηλευτήρια και ότι αυτό το θέμα θα πρέπει να καλυφθεί. Άρα τα 350 άτομα που αρχικά λέχθηκαν, ισχύει αυτός ο αριθμός, κύριε Πετέλη? Όχι, δεν ισχύει αυτός ο αριθμός. Είναι λιγότερα. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, επαναλαμβάνω. Αφού ξέρετε ότι δεν ισχύει, δεν ξέρετε ποιος είναι ο αριθμός. Αυτό ίσως αν έχετε κάποιον εκπρόσωπο του ΟΚΙΠΗ. Να τον έχουμε σε λίγο, αλλά ξέρετε ότι δεν είναι 350, αλλά δεν ξέρετε πώς είναι. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Ακριβώς. Όχι, δεν είναι περίεργο. Είναι. Αυτό το οποίο γνωρίζουμε. Δεν ξέρω ότι είναι 350, αλλά δεν ξέρω πώς είναι. Ναι, γνωρίζω ότι οι υφιστάμενες ανάγκες μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχουν καλυφθεί για τα υφιστάμενα τμήματα. Καθώς επίσης ότι και ο διαχωρισμός της υπηρεσίας ασθενοφόρων μέχρι το Σεπτέμβριο θα γίνει. Άρα αυτές οι ανάγκες υπάρχουν και αυτές οι ανάγκες θα καλυφθούν. Το πλάνο που σας έδωσε ο ΚΙΠΗ, αυτή η πρόταση την οποία διαβάσατε και ξαναδιαβάσατε, για πόσους νοσηλευτές μιλά? Δεν θέλω να αναφερθώ σε νούμερα. Άρα ξέρετε τους αριθμούς, απλά δεν θέλετε να μας τους πείτε. Υπάρχει μια πρόταση. Μάλιστα, ωραία. Γιατί δεν θέλετε να πείτε τους αριθμούς? Είναι κακό, είναι μυστικό, γιατί? Δεν είναι ούτε κακό ούτε μυστικό. Ωραία, πέστε μας πόσα άτομα μιλάω και πει. Χθες έχουμε εγκρίνει ως Διοικητικό Συμβούλιο και σήμερα θα επικοινωνήσουμε ξανά με τον
ο ΚΥΠΗ για να επικαιροποιήσουμε τη συγκεκριμένη πρόταση. Άρα μέχρι, μέχρι ότου επικαιροποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση, κύριε Κυριάκου, δεν μπορούμε να βγούμε με απόλυτους αριθμούς. Ωραία, οι αριθμοί που είναι τώρα ενώπιον σας πώς είναι? Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, κύριε Κυριάκου, να μην συνεχίσουμε το συγκεκριμένο θέμα. Γιατί οι αριθμοί στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν τη σημασία τους, κύριε Πετέλη. Είναι και το πώς θα τα πληρώσει το Υπουργείο Οικονομικών. Απλά αυτό το οποίο θα θέλω να πω είναι ότι η πρόθεση του ΟΚΙΠΗ να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες, ακόμη και σε αυτό το χρονικό διάστημα το οποίο μας έχει δώσει, αυτή η πρόταση εμάς μας ικανοποιεί. Τώρα, αν όπως έχετε αναφέρει υπάρχει κάποιο θέμα μεταξύ Υπουργείου Οικονομικών και ΟΚΙΠΗ, ευελπιστούμε αυτό θα λυθεί άμεσα. Μάλιστα. Για να μην υπάρχουν. Άρα δεν είναι 350 τα άτομα που πρέπει να προσληφθούν, είναι λιγότερα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Δεν θέλετε να μας πείτε τον αριθμό για να μην διαμαρτύρονται οι πολίτες και ξανά μέχρι να κλειδώσει τελικά η τελική πρόταση. Ναι, να πούμε ότι τον πολίτη τον αφορά, αυτό το οποίο θα πρέπει να αφορά τον πολίτη, κύριε Κυριακού, είναι η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας. Απόλυτα σωστό, η ποιότητα, έχετε απόλυτο δίκιο και το πώς θα τα πληρώνει ο φορολογούμενος πολίτης είναι σημαντικό κομμάτι. Ο φορολογούμενος πολίτης ήδη πληρώνει για το σύστημα του ΓΕΦΗ, απλά αυτό που θέλει να είναι ένα σωστό και αν θα σύστημα. Είναι βιώσιμο, δηλαδή, αν θα είναι βιώσιμο το σύστημα, γιατί τώρα μην πάμε, κάνουμε προσλήψεις συνεχώς και σε γιατρούς και σε νοσηλευτές και στο τέλος να μην είναι βιώσιμα τα νοσοκομεία και να γκρεμιστούν τα πάντα. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα πρέπει να τα βλέπουμε με προσοχή, κύριε Πετέλη. Σωστά. Και οι μελέτες έχουν δείξει ότι η σωστή στελέχωση μειώνει τα κόστη ενός νοσηλευτηρίου, γιατί μειώνονται οι επανασαγωγές, μειώνονται οι νοσοκομιακές λοιμώξεις, οι ασθενείς αναρρώνουν πολύ γρηγορότερα. Άρα υπάρχει μεγαλύτερο κέρδος της σωστής στελέχωσης παρά να έχω λιγότερο προσωπικό να εργοδοτώ. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, κύριε Κυριάκο. Άρα, 100 άτομα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι άνεργοι από τον τομέα της νοσηλευτικής και θα προσληφθούν άμεσα με συμβόλαια του ΟΚΙΠΗ. Ακριβώς. Μάλιστα. Με τις μισθολογικές κλίμακες τις δικές σας ή υπάρχει διαφοροποίηση? Δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση. Εμείς από τη στιγμή την οποία έχουμε ενταχθεί στις κλίμακες στις επιστημονικές δομές, κάτι το οποίο έχει γίνει πριν από 3-4 χρόνια, πριν από την ένταξή μας στο ΟΚΙΠΗ, κύριε Κυριάκου, δεν έχουμε ασχοληθεί σε κανέναν άλλο σημείο με τα οποιαδήποτε οικονομικά θέματα τα οποία θεωρούμε ότι. Και βλέπουμε εδώ ότι σε άλλες χώρες είναι πολλοί νοσηλευτές που χάνουν τις δουλειές τους στις ΗΠΑ λόγω της οικονομικής κρίσης. Εδώ ευτυχώς στην Κύπρο για την ώρα κάνουμε προσλήψεις. Αυτό είναι καλό, να κάνουμε προσεκτικά βήματα, μην τα χάσουμε όλα όμως, κύριε Πετέλη. Πολύ σωστά το έχετε θέσει, κύριε Κυριάκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.